Το πώ και με τη βοήθεια ποιού πραγματοποιήθηκε η επίθεση σε βομβητέ και ασύρματου παραμένει άγνωστο. Πάμε στον Κωνσταντίνο Μακρύ, που θα μα πει τα νεότερα από τι έρευνε, Κωνσταντίνε, που γίνονται σε εταιρείε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ακριβώ, Ματίνα, καλό μεσημέρι. Και τα νεότερα είναι κυρίω ότι και η Χεσμολά πλέον έχει ξεκινήσει έρευνε για να διαπιστώσει από πού ε, προήλθαν αυτοί οι βομβητέ που προηλθαν αυτοι οι βομβητε που ειχαν τα μέλη τη στη τσέπη του, όπω και πολλοί άλλοι πολίτε στο Λίβανο. Άλλωστε, θυμόμαστε ότι η επίθεση είχε απολογισμό δεκάδε νεκρού και χιλιάδε τραυματίε. Και μάλιστα η Χεσμολά κιόλα ισχυρίζεται ότι είναι κοντά σε πόρισμα με τον Χασάν Αστράλα, τον ηγέτη τη, να δηλώνει στο χθεσινό του διάγγελμα ότι όποιο βρίσκεται πίσω από αυτό θα τιμωρηθεί παραδειγματικά και θα πληρώσει το αυτό το τίμημα, το πολύ βαρύ τίμημα. Τώρα, πάντω, οι έρευνε μέχρι στιγμή, σύμφωνα με διεθνή μέσα, φαίνονται να έχουν στο επίκεντρό του αυτή την εταιρεία στην Ουγγαρία, με έδρα την Βουδαπέστη συγκεκριμένα, την BAC Consulting, η οποία φαίνεται ότι, τουλάχιστον από τι εικόνε των βομβητών που έχουμε δει και από αυτέ που κυκλοφορούν, οι βομβητέ που εξεράγησαν είναι αυτοί που δημιουργήθηκαν από μια ταϊβανέζικη τα εταιρεία, την Gold Apollo, η οποία η εταιρεία αυτή, η BAC Consulting στην Ουγγαρία, μπορεί να χρησιμοποιεί αυτού του ευωβητέ και να χρησιμοποιεί και το όνομα τη εταιρεία για να του κατασκευάσει. Πάντω, όπω και να έχει, η διευθύνουσα σύμβουλο τη εταιρεία έχει αρνηθεί ότι έχει κατασκευάσει αυτού του βομβητέ, ότι είναι απλώ ο ενδιάμεσο παράγοντα σε όλο αυτό. Αλλά να σου πω αυτό επίση και να κλείσουμε ότι σε αυτό το σημείο πλέον οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν ανώνυμα σε διεθνή μέσα δηλώνουν ότι η πιθανότητα το Ισραήλ φέρεται να σχεδίασει αυτή την επίθεση για 15 χρόνια τουλάχιστον. Μιλάμε για Πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά πλέον οι αναλυτές απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτό που ήταν το αρχικό σενάριο, δηλαδή το hacking, την κυβερνοεπίθεση. και πλέον μιλάνε για παγιδευμένους βομβητέ, οι οποίοι μάλλον όπως πέρασαν για να φτάσουν στο Λίβανο, πέρασαν και από Ισραηλινά χέρια και παγιδεύτηκαν, Ματίνα. Με αποτέλεσμα μια πρωτοφανή επίθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνε.